17 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον άδικο θάνατο του σμήναγού της πολεμικής αεροπορίας Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επεισοδίου με τουρκικό μαχητικό κοντά στην Κάρπαθο στις 23 Μαΐου του 2006. Το ρολόι έδειχνε 12 και 42, όταν το F-16 με χειριστήτος Μιναγό Ηλιάκη διεμβολίστηκε από ένα τουρκικό μαχητικό που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να προστατεύσει ένα τουρκικό RF-4 με φωτογραφικές μηχανές που επιχειρούσε να φωτογραφήσει συστοιχίες αντιαεροπορικών S-300. Ο Κωνστασιλιάκης είχε απογειωθεί από τη βάση της Σούδας με αποστολή να αναγνωρίσει και να αναχαιτήσει τη μία από τις δύο τριάδες των τουρκίκων μαχητικών που είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Ο Κωνστασιλιάκης ακούγεται σε βίντεο ντοκουμέντο να λέει «Έχω πάει δεξιά που κάνουν τα «ΕΣ»» με τον δεύτερο Έλληνα πιλότο να του λέει Παίρνω τον αριστερό εγώ. Περνάω από δεξιά, Κώστα. Μάκι, μην είναι πίσω του, λέει τότε ο Κώστα Ηλιάκη, και λίγα λεπτά μετά ακούγονται τα τελευταία καταγεγραμμένα λόγια του αδικοχαμένου Σμιναγού. Στο ίδιο βίντεο έχει καταγραφεί και η στιγμή που το τουρκικό F-16 έπεσε στο μαχητικό τους Ιλιάκη, τους του Σμιναγού Ηλιάκη μετά του επικίνδυνου ελιγμού του Τούρκου πιλότου, αλλά και η αντίδραση του δεύτερου Έλληνα πιλότου που είδε την έκρηξη. Ο Κώστας Ηλιάκης είχε γεννηθεί στα Χανιά στις 15 Αυγούστου του 1970. Άνθρωπος χαμηλών τόνων, μεθοδικός και ψύχρεμος, εισήχθη το 1989 στη Σχολή Ικάρων τη μοναδική επιλογή του στο μηχανογραφικό δελτίο για τη συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Επιμελής Ήκαρος ορκίστηκε ανθιποσμυναγός το καλοκαίρι του 1993 και χάρη στι ικανότητε και την ευσυνειδησία του υπήρξε ένας από τους πλέον ικανούς επαγγελματίες στο χώρο του.